έχει γίνει μια προεργασία. Στον ΠΑΟΚ λένε, γιατί πάντα Νίκο μου πρέπει να βάζουμε πάντα στον ΠΑΟΚ λένε. Σωστά, σωστά. Για να μην παρεξηγούμαστε, δεν τα λέμε εμείς δηλαδή. Αυτοί μας λένε και εμείς τα λέμε. Ότι έχει γίνει πολύ καλή προεργασία, ότι υπάρχουν 15 παίκτες αναθέσεις που αναζητείτε κτλ. Κτλ. Εγώ αν δεν δω υπογραφές. Καλά, βέβαια. Του Εντόι δεν νομίζω ότι εξάρτηται εκτός από τον ΠΑΟΚ, δεν είναι. 31 είπαμε. 31 ελεύθερος με καλή χρονιά. Εγώ σαν Ζε με καλή χρονιά δεν θα μείνει εκεί κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ότι παίζει το ενδεχόμενο να μείνει στην Ζε. Οπότε ψάχνει το τελευταίο του καλό συμβόλαιο. Γιατί με αυτό το κορμί νομίζω ότι έχει άλλα 3 χρόνια ποδοσφαίρου. Ναι. Αν είναι 31. Ναι. Γιατί και με τον Μποκανή αυτό είναι ο προβληματισμό μου. Ναι, μόνο αυτό είναι ο προβληματισμό. Ότι έχει να βάλει γκολ καμιά 1,5 χρόνο κανονικό. Ο Μποκανή στα 24 ήταν top center for. Ναι, δεν είναι 24 τώρα. Τώρα λέει ότι είναι από το 27 και μετά δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή okay. το σενάριο ότι στα 24 ήταν 30. Τώρα πέρσι πού ήταν αυτός. Στη Χαρ. Ήταν Αγγλία πάλι. Μάλιστα. Στα 24 να ήταν 30. Ωραία. Ναι. Στα 27 33. Και τώρα να έχει φτάσει να 37 σαν, δηλαδή. 37-38 ναι. Είναι πολύ πιθανό. Δηλαδή στο Κονγκό ναι. Δεν γεννάς και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι πάμε στο δεξιαρχείο αγάπη μου. Ναι. Σωστά. Εντάξει. Ναι, δεν το λες αυτό. My love Juliet, let's go to the δεξιαρχείο. Αν έχει γεννήσει και 16. Πώς είναι το δεξιαρχείο στα αγγλικά, ρε Μάρια, εσύ που έχει ταξιδέψει κιόλα. Ναι, ρε Μάρια, χαίρομαι που το ξέρει αυτό. Ναι, ρε Μάρια. Δεξιαρχείο δεν ξέρει. Αν έχει κάνει και 16 παιδιά επίση. Για δούμε το ακροατήριό μα. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Perth Building. Perth Building. Αυτό είναι το μευτήριο. Δεν ξέρεις ποτέ σε αυτές τις χώρες δηλαδή, πόσο ναι. χρονών είναι και απλά βλέπεις την πορεία του ποδοσφαιριστή και λες είναι δυνατόν στα 24 να κάνει παπάδες και στα 27 να μην κάνει τίποτα. Κάπου ψιλοποντάρεις μάλλον. Στα 24 μάλλον. Ήταν 32 και στα 27 ήταν 35 και σήμερα που μιλάμε είναι 39. Λες και εντό είναι κάπου εκεί δηλαδή. Δεν, κοίτα αυτούς τους Αφρικανούς πάντα την δίκιο. Έχω αυτή τη φοβία ρε αγόρι μου, αλλά ο Εντόι έχει 30 παιχνίδια πέρσι. Ναι. Εκεί σου δίνει μια ασφάλεια ότι δεν είναι 40, είναι 33. Ναι, okay. Ωραία. Υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Ο Μπουκανή είχε 12 συμμετοχές, 14 και οι μισές από αυτές 2 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά. Ναι. Και έχει να παίξει από το Φεβρουάριο. Σου μπαίνει μια υποψία ότι είναι 52 χρονών. Δεν μπορείς να το αποδείξεις. Γιατί έχω κάνει πολλές κουβέντες με γιατρούς για το πώς μπορείς να ελέγξεις πόσο χρονών είναι ο Αφρικανός Σταρ. Και μου λένε Σταύρο, αυτό που μπορείς να ελέγξεις μόνο είναι την ηλικία του όταν είναι σε ανάπτυξη και τα οστά του είναι πιο ελαστικά για αυτόν τον λόγο. Από τα 20, από τα 19 και μετά χάνεται το μέτρημα. Εντάξει. Τέλος πάντων, ο Φουτσίνη είχε αλλάξει 62 ομάδες. Λες δε φίλε, δεν μπορείς να είσαι το 76, έλεγες τότε που έπαιζες στον ΠΑΟΚ. Έλα σπάτω.